Καλημέρα. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς εσύ, γιατί μας κάνανε όπως είμαστε. Πολλά ακούγονται και για την παρουσία στο backstage του The Voice. Mm-hmm. Θα δούμε κάποια παρουσία. Ακούγεται ότι θα επιστρέψει Λάουρα Νάρια. Σίγουρα η παραγωγή, επειδή το φορμάτ το ζητάει, θα βρει. Και έχει ακουστεί και το όνομα της Λάουρα. Αν έχεις παρουσιαστεί μπροστά, θα έχεις συμπαρουσιάστρια πίσω ή κάτι ανάλογο. Επομένως, φαντάζομαι ότι θα είναι κοπέλα. Η Χριστίνα Πόπα δεν ήταν πλέον στο Voice. Ήταν κάτι το ήξερε την απόφαση τη από πριν ότι δεν ήθελε να συνεχίσει. Ναι, το είχα συζητήσει με την Χριστίνα και με την παραγωγή ίδια το είχε συζητήσει ότι είχε να κάνει κάποια άλλα πράγματα φέτος. Θα έχουμε γάμο στο The Voice. Όποτε μπορέσει να γίνει. Η Ελεονόρα Γονέλη πρόκειται να παντρευτεί. Μία φορά που είχαμε συζητήσει για το σύντροφό τη είναι. Κατάγεται από τα χωριά πάνω τα δικά μου εκεί στην Ήπειρο, οπότε είχα μια τέτοια σχετική τσίπουρο συζήτηση. Μέχρι εκεί έφτασα, δεν ρωτάω. Δεν είμαι την ομάδα του Voice και σε το Γλέντι να τραγουδάει για την Ελεονόρα. Φίλε Κλαρίνα, κανονικά. Σάκης, ο Σάκης ο Ρουβάς στο Κλαρίνο. Έτσι, Έλληνα Παπαρίζου να πούμε ντέφι, εγώ θα χορεύω σαν αρκούδα. Πρόσφατα ο Σάκης Ρουβάς είχε δεχτεί κάποια σχόλια λόγω του παρκαρίσματος του παράνομου στο Ηρώδιο. Το είχατε συζητήσει, έχει τύχει να το συζητήσει μαζί. Δεν του κάνω κουμάντο το παρκάρι. Στο δεύτερο μισό τη συλλογική. Σεζόν, survival. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Υπάρχει εξέλιξη, ναι. Ξεκινάει η διαδικασία του casting. Παρουσιαστής κανονικά ο Σάκης Θερμανίδης, όπως τον έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, σωστά? Θεωρώ ότι θα παραμείνει η ίδια ομάδα. Ούτως ή άλλως η Ατζούν Μίντια λειτουργεί έτσι σε ένα οικογενειακό πλαίσιο. Και ο ρόλος ο δικός σας θα είναι αυτός που έχουμε συνηθίσει από τα προηγούμενα survival. Ναι, 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 φανταζομαι. Ναι. Θα είναι πάλι διάσημοι μαχητές όπως ο πρώτος κύκλος, κάποιους επώνυμους ή κάποιους. Κάθε μέρη ενός ανθρώπου. Προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε. Πάμε για παλιό, κλασικό survivor, μαχητές διάσημοι με πολύ καλό casting και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Είναι εσύ παρουσιαστής, αλλά είναι και στο Voice, το οποίο τελειώσει. Άρα μας λέει ότι το Voice θα είναι μέχρι το Δεκέμβριο. Θα υπάρξει συμπαρουσιάστρια που πιθανότητα να είναι Κλάουν Άργιες, αν δεν είναι, θα είναι κοπέλα σίγουρα. Μας λέει από το δεύτερο μισό τη σεζόν. Ήταν καλή. Ήταν πολύ καλή. Πολύ. Ναι, ήταν καλή. Από το δεύτερο μισό τη σεζόν θα έχουμε το Survivor στον Sky, αν όλα πάνε καλά. Με μαχητές και διάσημους. Όχι με Τούρκους και Έλληνες. Όχι, όχι, όχι. Το παλιό κλασικό. Αυτό που έχουμε πρώτο δει. Αλέξη, έχεις κάτι να προσθέσεις? Θα αναχωρήσει, όπως είχαμε πει λίγο αργότερα, ο Γιώργος Γιαννός για τον Άγιο Δομήνικο, γιατί θα επεκταθούν λίγο τα γυρίσματα του The Voice και θα φύγει στη συνέχεια, οπότε θα αναλάβει το βοηθητικό ρόλο στα αγωνίσματα, στην περιγραφή των αγωνισμάτων.